δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα της Καστοριάς για την νίκη της. Ήταν ένα κομβικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Σίγουρα και οι δύο ερχόμασταν από δύο αρνητικά αποτελέσματα, είτε μας πλήγωσαν. Και γι' αυτό ίσως και στη διάρκεια του παιχνιδιού δεν παίξαμε και κάποιο μπάσκετ ποιότητας, αλλά και οι δύο ομάδες έδειξαν θέληση και διάθεση να επικρατήσουν στο γήπεδο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη μια μεριά γιατί σε ένα μάτς εκτός έδρας δέχεσαι 60 πόντους, αλλά από την άλλη πλευρά είμαι πολύ προβληματισμένος για τους 53 πόντους που σκοράμε αυτή τη στιγμή εκτός έδρας παιχνίδι, συν την προηγούμενη αγωνιστική που είχαμε πάλι στο γήπεδο μας έναν άλογο αριθμό πόντων, που ήταν κάτι που μας προβληματίζει και κάτι το οποίο πρέπει να βρούμε τη λύση του, γιατί τα επόμενα παιχνίδια είναι πάρα πολύ κρίσιμα και όσο πηγαίνει το παιχνίδι, το πρωτάθλημα στο τέλος του, δεν υπάρχουν περιθώρια λάθη και ό,τι ευκαιρίες σου παρουσιάζονται πρέπει να είσαι έτοιμος να τις πάρεις. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όπως το περιμέναμε από την μεριά μας, με την Καστοριά να έχει τη διάθεση και θες να τρέξει το παιχνίδι, να ανοίξει λίγο το ρυθμό, να μπορέσει να βάλει το ρυθμό της που είναι πολλές επαφές στο παιχνίδι. Χάσαμε κάπου το μυαλό μας εμείς, ενώ είχαμε πιστεύω προετοιμαστεί σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, όσο είσαι κοντά στο σκορ και βάζεις λίγο πίεση στο γηπέδο, τα πάντα μπορεί να γίνουν. Ένα shoot, ένα rebound, μία άμυνα. Το κάτι παραπάνω που δυστυχώς δεν ήταν σε εμάς σήμερα. Τη μεριά μας πιστεύουμε στο επόμενο παιχνίδι να βρούμε και τη δύναμη, γιατί εντάξει, όσο να ερχόμαστε από συνεχόμενα αποτελέσματα αρνητικά, να μπορέσουμε να αναστρέψουμε λίγο το κλίμα, γιατί αυτή τη στιγμή, εντάξει, το καταλαβαίνω μετά από ήττες, όλοι υπάρχει μια κατήφια, μια μιζέρια, την οποία πρέπει να την αποβάλουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Δεν λέω να αρχίσουμε τις χαρούλες τώρα, αλλά να προβληματιστούμε, να δουλέψουμε περισσότερο και να μπορέσουμε να βγάλουμε τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι, να κρατήσουμε το αμυντικό, με την αμυντική μας διάθεση και να βελτιωθούμε στο επιθετικό μας κομμάτι. Coach, η ομάδα σας τα τελευταία 4 χρόνια συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ΑΕΝΕΤΗΚΙΣ κατηγορίας. Φέτος βλέπουμε ότι παλεύει για την σωτηρία. Και τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια? Εντάξει, για το πρώτο κομμάτι, εντάξει, δεν ήμουν εκεί να ξέρω. Εντάξει, σίγουρα ξέρουμε ότι η ομάδα ήταν στην Α1. Δυστυχώς για την ομάδα και τους ανθρώπους της συμμετέχει τώρα στο πρωτάθλημα της Α2. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η ομάδα κινδυνεύει πραγματικά. Είναι στη ζώνη των play-out. Όσο δεν κερδίζεις και μένεις μέσα εκεί πέρα, κάθε εβδομάδα δυσκολεύει τη ζωή σου. Και γι' αυτό παλεύουμε τώρα. Είτε να αποφύγεις τα play-out με κάποιες νίκες που πρέπει να κάνεις, είτε απ' την άλλη, αν πας, να είσαι σοβαρός και συνεπής και να αποφύγεις φυσικά που κανείς δεν το θέλει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Συνήθως οι ομάδες που υποβιβάζονται από την ανώτερη κατηγορία είναι καταδικασμένες, όπως λέμε εισαγωγικά, να πρωταγωνιστήσουν. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει για την δική σας ομάδα, coach. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, πιστεύετε? Έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις ή δεν υπήρχε το ενδιαφέρον για γρήγορη επιστροφή? Αυτή την ερώτηση τώρα δεν νομίζω επί του παρόντος να μπορέσω να την απαντήσω, γιατί δεν ήμουν και από την αρχή στην ομάδα. Υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις, οι οποίες δεν είναι καλύτερα και δεν είναι και νομίζω φρόνιμο από τη μεριά μου να δώσω εγώ απαντήσεις τέτοιες, γιατί δεν νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα. Εγώ είμαι εδώ πέρα στην ομάδα εδώ και ένα μήνα και προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο με αυτό για να μπορέσω να, με τα δεδομένα που υπήρχαν, να παραμείνω ομάδα στην κατηγορία. Άρα τώρα να συζητάμε το παρελθόν, νομίζω ότι θα χαθούμε στη μετάφραση γιατί δεν υπάρχει και λόγος αυτή τη στιγμή. Καλή συνέχεια. Και καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Καταρχήν να πω κουράγιο στον coach και στην ομάδα του κόρυγου, γιατί έχει δύσκολο έργο. Ξέρω πως είναι η κατάσταση μετά από συνεχόμενες ήττες. Και εμείς από τρεις συνεχόμενες ήττες που ερχόμασταν είχαμε μια εβδομάδα δύσκολη όσον αφορά ότι έπρεπε να ανακάψουμε σε αυτό το παιχνίδι. Δουλέψαμε καλά, συγκεντρωθήκαμε σε αυτά που δεν κάναμε καλά, ιδιαίτερα στο παιχνίδι με τις Καβάλας. Καταφέραμε και κρατήσαμε το Λεϊμάνι σε 8 πόντους και καταφέραμε τον Κόρυβο, μια ομάδα η οποία έχει επιθετικό ταλέντο, να τους κρατήσουμε στους 53. Σίγουρα αδικούμε τον εαυτό μας στην επίθεση. Έχουμε κάνει σήμερα 17 assist, 9 λάθη. Σουτάρουμε πάλι
με χαμηλό ποσοστό και στα τρίποντα και στις βολές. Και νομίζω ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει πιο εύκολα. Αγχωθήκαμε στο τέλος, είναι γεγονός, γιατί είχαμε καλές εκτελέσεις αλλά δεν είχαμε εύκολο σκοράρισμα. Για μας το πρωτάθλημα από εδώ και πέρα έχει 11 τελικούς. Θέλουμε η Καστοριά να τερματίσει ψηλά. Δεν θέλουμε να πούμε πολλά λόγια. Θέλουμε να κρατήσουμε το 53 στην άμυνα, τη βοήθεια του κόσμου και να συνεχίσουμε με τα κεφάλια κάτω, να πάμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι πολύ δύσκολο με τον Ηρακλή, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και από μένα, δύσκολο παιχνίδι, δύσκολη εβδομάδα, προερχόμασταν από άσχημα αποτελέσματα, είχαμε δυσαρεστήσει πολύ κόσμο και τους εαυτούς μας και αντιδράσαμε επιτέλους, έστω και αργά, σωστά και κάναμε ένα σωστό παιχνίδι. Μεστό παιχνίδι και αμυντικά πολύ καλό. Ωστόσο όμως δυσκολεύτηκαμε λιγάκι απέναντι σε έναν αντίπαλο που έδειξε και αυτό στις προθέσεις του για την νίκη. Σίγουρα όλα τα παιχνίδια είναι εύκολα και δύσκολα. Εσύ τα κάνεις εύκολα, εσύ τα κάνεις και δύσκολα. Ο Κορίβος έπαιζε τη ζωή του, εννοείται ότι θα ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, για ένα ακόμα παιχνίδι ήμασταν πάλι άστοχοι. Ενώ είχαμε καλή κίνηση, θεωρώ, μετά από πολύ καιρό στην επίθεση στα παιχνίδια μας, στα τελειώματά μας, ή άλλον ένα παιχνίδι μας ήταν άστοχοι και ελαφρώς επιπόλαιοι, θα έλεγα. Πιστεύεις ότι είναι το αδύναμο σημείο της Καστοριάς, γιατί σε αρκετά παιχνίδια είδαμε την ομάδα να υστερεί σε αυτό το τομέα? Μπορεί να είναι και το αδύναμο σημείο αυτό. Δεν ξέρω τι να σας πω. Προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, δουλεύουμε, κάνουμε ό,τι είναι το δυνατό καλύτερο. 11 παιχνίδια, 11 τελική, είπε ο κότς λίγο πριν. Πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η συνέχεια? Ξεκινάμε από το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ηρακλή, μια ομάδα που λέω πολύ γνωρίζουμε τις προθέσεις. Συμφωνώ. Δεν πρέπει να κάνουμε πάλι τα ίδια λάθη μετά από νίκες, γιατί συνήθως αυτό παρατηρείται στην ομάδα μας, να χαλαρώνουμε και να πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι με διαφορετική ψυχολογία. Πρέπει να κατεβάσουμε τα κεφάλια και όπως είπε και ο κότς, έχουμε 11 τελικούς. Θεωρώ ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε και τους 11. Μπορούμε να χάσουμε και πάρα πολλά παιχνίδια, άμα είμαστε σοβαροί. Mm-hmm. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και βέβαια η σημερινή νίκη δεν ήταν μόνο βαθμολογική σημασία, αλλά και ψυχολογική, γιατί είχαμε τρεις συνεχόμενες, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Σίγουρα, ναι, όπως το είπε και ο κότς, επιβάλλονταν να κερδίσουμε. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα για μας σήμερα. Η Καστοριά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το γνωρίζαμε αυτό, είχαμε προετοιμαστεί. Νομίζω ότι αμυντικά το πλάνο μας δούλεψε καλά. Σύντομα στην επίθεση ήμασταν άστοχοι και δεν μπορέσαμε να μείνουμε πιο κοντά στο παιχνίδι. Θεωρώ όμως ότι παλέψαμε. Από εκεί και πέρα τελείωσε για μας το παιχνίδι Καστοριά. Η Καστοριά είναι παρελθόν και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι για μας που είναι με το Πεθυχώρη, που είναι do or die παιχνίδι. Θα δουλέψουμε, θα βάλουμε το κεφάλι κάτω και θα συνεχίσουμε. Η αποστολή ήταν δύσκολη από την αρχή εξ αρχής. Συνεχίζουμε, προχωράμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στον πρωταθλητισμό, είτε χάσει είτε κερδίσει, πρέπει να προχωρήσει. Ο προπονητής Καστοριάς ότι απομένουν 11 τελικοί για τη δική του ομάδα. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τη δική σας. Σίγουρα. Εμάς νομίζω ότι ήταν την πρώτη στιγμή όταν στήθηκε αυτή η ομάδα. Ξέραμε ότι είχαμε μια δύσκολη αποστολή. Ήταν μικρό το ρόστερ, υπήρχαν κάποιοι τραυματισμοί ενδιάμεσα, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Έτσι είναι. Προχωράμε και θεωρώ ότι και η Καστοριά και εμείς έχουμε να αποτύχουμε τους στόχους μας στην πορεία.